αρχίζουμε από την Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Ελευσίνας Μαγούλας. Είστε κυρία Πρόεδρος ή κυρία Γραμματέας. Είμαι η Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων, Νικολάου Εκατερίνη. Και την Νικολάου. Η σημερινή μας παρέμβαση στο Συμβούλιο θα θέλαμε να αναφέρουμε μερικά βασικά ζητήματα σε σχέση με τα σχολεία της Ελευσίνας και της Μαγούλας, για τα οποία, παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν μαθητές και γονείς της περιοχής, διαπιστώνουμε ότι στον οικονομικό προϋπολογισμό της περιφέρειας για τα σχολικά κτίρια της περιοχής προβλέπονται 0 ευρώ. Εμείς θεωρούμε πολύ σημαντικά ζητήματα την ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, καθώς φιλοξενούν σε καθημερινή βάση τα παιδιά μας. Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα για την κατάσταση των σχολικών μονάδων Ελευσίνας Μαγούλας. Οι εγκαταστάσεις των αλεξικέραυρων που υπάρχουν δεν έχουν ακόμα ελεγχθεί και δεν γνωρίζουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Επίσης, στο πρώτο και δεύτερο δημοτικό Ελευσίνας προβλέπεται, σύμφωνα με μελέτη που έχει συντάξει ο Δήμος, να τοποθετηθεί αντικεραυνική προστασία. Ενώ όμως υπάρχει σύμβαση έργου σε ισχύ, δεν έχει γίνει ακόμα καμία ενέργεια, αφήνοντας έτσι τα σχολεία στο έλεος των καιρικών συνθήκων. Στο 10ο Δημοτικό, ενώ έχει τοποθετηθεί φωτοβολταϊκός σταθμός, ο οποίος όμως είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί, δηλαδή την εξοικονόμηση ενέργειας. Οι πρωτοβάθμιοι προσεισμικοί έλεγχοι των σχολικών μονάδων δεν έχουν προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό, ενώ θεωρείται πρωταρχική ανάγκη για την ασφάλεια λειτουργίας των σχολείων. Τα προβλήματα δυστυχώς δεν σταματούν εδώ. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το πρώτο και δεύτερο δημοτικό Ελευσίνας είναι από τα πιο παλιά κτίρια και παρόλο που υπάρχει χαρακτηρισμένο οικόπεδο για την ανέγερση νέας σχολικής μονάδας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ακόμα δεν έχει πέσει ούτε τούβλο και τα παιδιά φοιτούν σε σχολείο που φοιτούσε και ο παππούς και η γιαγιά και ο προπάπους τους. Στο δεύτερο δημοτικό Ελευσίνας, μάλιστα, δεν υπάρχει αίθουσα πληροφορικής. Στο δεύτερο ΓΕΛ, τα παιδιά συνεχίζουν να κάνουν μάθημα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, να μην έχουν κλειστό γυμναστήριο, να έχουν μικρό προάβλιο, να μην έχουν εργαστήρια, να μην καλύπτονται δηλαδή οι σύγχρονες μαθησιακές ανάγκες. Παρόλο που το διπλανό οικόπεδο το 2013 έχει χαρακτηριστεί για την ανέγερση επέκταση του δεύτερου ΓΕΛ. Στην περιοχή μας ιδρύθηκε και το πρώτο ΠΕΠΑΛ, που και εκεί τα προβλήματα δεν είναι λίγα. Οι κτηριακές ανάγκες είναι τεράστιες. Στην κοινότητα της Μαγούλας τα προβλήματα δεν είναι λιγότερα. Παρόλο τους αγώνες των κατοίκων, χτίστηκε επιτέλους το τρίτο δημοτικό Μαγούλας. Αλλά οι ανάγκες στην πρωτοβάθμια δεν έχουν καλυφθεί. Στο γυμνάσιο Μαγούλας φοιτούν περίπου 400 μαθητές σε ένα κτίριο που αρχικά φτιάχτηκε για να καλύπτει ανάγκες ενός γυμνασίου μόνο. Σχεδόν όλοι οι χώροι έχουν μετατραπεί σε αίθουσες διδασκαλίας, ακόμα και οι διάδρομοι. Έχουμε καταθέσει, μάλιστα, στο Δήμο Ελευσίνας έγγραφο από τον 8ο του 23, ακόμα όμως δεν έχουμε κάποια συνάντηση και καμία απάντηση. Ακόμα θέλουμε να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει φύλαξη των σχολείων, με αποτέλεσμα να γίνονται καταστροφές, δαπανώντας πολλά χρήματα για την επιδιόρθωσή τους ή να χρησιμοποιούνται ακόμα για παράνομες χρήσεις σχολικοί χώροι. Όταν υπερβεί ήδη το χρόνο, κυρία Νικολάου. Να ολοκληρώσω. Για παιδιά μιλάμε όμως. Υπενθυμίζω ότι έχετε ήδη υπερβεί το χρόνο. Το θέμα, απλά ολοκληρώστε και μια παράκληση μου, πρέπει. Ορίστε. Έχει αξία, πέρα από αυτά που λέγονται, να έχουμε κάποια υπομνήματα βάσει των οποίων θα αποτελέσει και σημείο συνεργασίας μας. Έχει αξία όχι απλά και μόνο αυτά που θα δούμε, είναι πολύ σημαντικά και με πολύ σεβασμό το λέω. Όμως όλα αυτά να τα εξορθολογήσουμε, να τα προτεραιοποιήσουμε και μέσα σε επόμενες 30 μέρες να πάρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις για το τι πρόκειται να κάνουμε πάνω σε αυτά. Εδώ μιλάμε για σχολικές μονάδες όμως αυτή τη στιγμή που φιλοξενούν παιδιά, λίγο την ανοχή σας. Εννοείται ότι υπάρχει. Για καλό λόγια, κύριε Περιφερειάρχη, σας λέει το εξής. Περιληπτικά, στο λόγο και δώστε μας το έγγραφο που έχετε, υπομορφή υπομνήματος, να γίνει αυτό αντικείμενο σκέψης και πραγματικότητας. Επειδή είναι η πρώτη φορά, την επόμενη φορά θα είμαστε πιο περιεκτικοί. Ωραία. Ωραία. Θα πάω τώρα στη μεταφορά των μαθητών, που είναι ένα ακόμα θέμα.
Πιστεύουμε ότι θα μπορούσε η περιφέρεια να έχει ένα μεταφορικό μέσο να εξυπηρετεί, αντί να περιμένουμε κάθε φορά πώς θα γίνει και τι θα γίνει με τη μεταφορά των μαθητών. Η απάντηση σε όλα αυτά τα προβλήματα είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα και πρέπει να μπουν προτεραιότητες. Δεν υπάρχουν δηλαδή χρήματα για την ασφάλεια των παιδιών μας, δεν υπάρχουν για να προλαμβάνουν μια σύγχρονη μαθησιακή διαδικασία. Αλλά βρέθηκαν και αλλά υπάρχουν 135 εκατομμύρια για να φτιαχτεί μέσα στην πόλη μας προαστιακό σιδηρόδρομος και μάλιστα να φτιάχνουν δίπλα του αγωγή που θα μεταφέρουν έφλεκτα υλικά. Μας λένε μάλιστα ότι ο προαστιακός θα φτιαχτεί για να εξυπηρετήσει τους εργαζόμενους της περιοχής. Και εμείς αναρωτιόμαστε. Σας παρακαλέσω πάλι για ωραία. Την οικονομία. Εμείς ως Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Ελευσίνα, δώστε μας το έγγραφο. Είναι ζητάμε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Ωραία, να πω και αυτό την τελευταία παράγραφο. Έτσι ώστε τα παιδιά μας να μπορούν να απολαμβάνουν σήμερα τη σύγχρονη παιδαγωγική που τους προσφέρει. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαι πρόεδρος της Ένωσης των Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελευσίνας και Μάντρας. Εμείς βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί σε λιγότερο από 10 χρόνια, όπως όλοι γνωρίζετε, η περιοχή μας άλλαξε ολοκληρωτικά. Γκίνης Βαγγέλης. Γκίνης Βαγγέλης. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Η περιοχή μας άλλαξε ολοκληρωτικά από τις καταστροφές. Πόσες φορές αυτά τα χρόνια δεν έχουμε λάβει, κύριε Χαρδαλιά, αυτό όταν εκδίγει το μήνυμα από το 112, μας προειδοποιεί, λέει, να μην κινηθούμε σε περιοχή που κινδυνεύει από πλημμυρικά φαινόμενα. Δηλαδή, μετά από 2 χρόνια ιατρικής αυτοδιάγνωσης, καλούμαστε πλέον να γίνουμε και μετεωρολόγοι με λίγες γνώσεις από γεωλογία, μόνο και μόνο για να μπορούμε να κινηθούμε στην ίδια μας την πόλη, στην ίδια μας την περιοχή. Είδαμε πρόσφατα ένα έγγραφο που εστάλει και στην περιφέρεια από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και προειδοποιεί για επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα στους Δήμους μας. Γνωρίζουμε ότι αυτά τα έγγραφα έχουν το ρόλο της πρόληψης, όχι της προστασίας της ζωής, μα της προστασίας του εκάστοτε Υπουργού από τις ευθύνες σε κάποιο πιθανό κακό που έπεται να μας βρει. Για πολλά έργα έχουμε ακούσει για κολλήματα που παρουσιάζονται στην εκτέλεσή τους, γραφειοκρατίες κτλ. Και δεν προχωράνε. Αλλά ακόμα και ορισμένα που έγιναν δεν επαρκούν. Στην κακοκαιρία του περασμένου Σεπτέμβρη, ο 40-πόταμος στην είσοδο της Ελευσίνας υπερχείλησε, ξέρετε, και έκλεισε η Εθνική Οδός. Δίπλα εκεί, μιας και το αναφέρω, υπάρχει μια γειτονιά, η γειτονιά του αεροδρομίου, η οποία βρίσκεται ανοχήρωτη και σε τεράστιο κίνδυνο εδώ και δεκαετίες και μιλάμε για λαϊκά, μικρά σπίτια, ισόγεια. Χτισμένα το ένα δίπλα στ' άλλο, σε στενούς δρόμους που χωράει ίσα-ίσα ένα αυτοκίνητο, και όλοι καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Έχουμε πλήρη συνείδηση όμως ότι τα απαραίτητα για την προστασία της ζωής μας έργα βρίσκονται ξεχασμένα σε συρτάρια ή καρκινοβατούν στην καλύτερη περίπτωση. Σε κάθε καταστροφή η αιτία ονομάζεται αμέσως φυσική. Και από εσάς και από πολλούς άλλους φυσικά και προκατόχους. Αλλά η αφύσικη αιτία για την οποία είμαστε απροστάτευτοι εδώ και τόσες δεκαετίες, παραμένει ακόμα ακατανόμαστη. Για την Ελευσίνα θα ήθελα να θίξω και ένα συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά το έργο της πλατείας Ηρώων. Αυτή η πλατεία τίνει να αντικαταστήσει πλέον σαν φράση το γιοφύρι της Άρτας. Η ζημιά που έχουν υποστεί οι συνάδελφοι περιμετρικά της πλατείας, αλλά και του πεζοδρόμου της Νικολαίδου, είναι άνευ προηγουμένου. 12 μήνες ήθελε αυτό το έργο για να παραδοθεί και τελικά πάμε στους 28. Χρηματοδοτείται από την περιφέρεια, όπως γνωρίζετε, με περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο εργολάβος για τις καθυστερήσεις δεν έχει καμία ποινή και κανένα πρόβλημα. Ωστόσο, οι συνάδελφοι που έχουν καταστήματα τριγύρω φορτώνονται νέα χρέη και λόγω της ακρίβειας και λόγω της αντικειμενικής μείωσης της κίνησης που επιφέρει το εργοτάξιο. Κλείνοντας, είναι πλέον γνωστό ότι άντατε πλημμυρικά και γενικότερα τα έργα προστασίας της ζωής είχαν σκοπό να εξυπηρετήσουν σχεδιασμούς και κερδοφορία των ομήλων. Έχουμε και πολλούς στην περιοχή, θα είχαν τρέξει με χαρακτηριστική ευκολία και ταχύτητα. Θα είχαν ξεπεραστεί τα οποιοδήποτε προβλήματα, η γραφειοκρατία κτλ. Εκεί βλέπετε το κράτος έχει συνέχεια, είναι ταχύτατο και είναι και αποτελεσματικό. Τα έργα αυτά όμως ξέρουμε ότι δεν προκρίνονται ούτε από το κράτος μας, ούτε γενικότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί για να το πω απλά, τα αντιπλημμυρικά και η αντισεισμική θωράκιση δεν έχουν διόδια. Δεν έχουν ανταπόδοση δηλαδή με τη μορφή της οικονομικής εκμετάλλευσης. Η μόνη ανταπόδοση που έχουν είναι η προστασία της δικής μας ζωής, η οποία μπαίνει μόνιμα στο ζύγι απέναντι στα κέρδη των ομήλων και βγαίνει δυστυχώς ακόμα προς το παρόν χαμένη. Γι' αυτό το λόγο θέλετε να προχωρήσει και το έργο των αγωγών της Hellenic Energy και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Οι αγωγοί αυτοί θα περνάνε κάτω από τα πόδια μας, δίπλα από τα σχολεία και από τις αυλές μας. Υπάρχουν όλες οι ενδείξεις της πολύ αυξημένης πιθανότητας ατυχήματος μεγάλης έκτασης, το οποίο αν συμβεί γνωρίζουμε όλοι τι αποτελέσματα τραγικά θα έχει. Ακούμε βέβαια ότι αναλαμβάνει την εγγύηση ασφαλείας του έργου, λέει ο Όμιλος Hellenic Energy. Θέλω να ξέρετε όλοι ότι δεν τους έχουμε καμία, μα καμία εμπιστοσύνη.
Πολύ συχνά ακούμε τις σιρήνες τους να χτυπάνε και ευτυχώς που είναι εργαζόμενοι του δηληστηρίου που με ανακοινώσεις τους μαθαίνουμε τι έγινε. Αν δεν υπήρχαν αυτές οι ανακοινώσεις, θα ήμασταν στο φόβο και στο σκοτάδι ή, στην καλύτερη περίπτωση, θα χτύπακε και το 112 στο κινητό να μην ανοίξουμε παράθυρα. Δεν έχουν περάσει ούτε 10 χρόνια από την τελευταία φορά που θρηνήσαμε φίλους και κάποιοι από εμάς και συγγενείς, κάποιες εκατοντάδες μέτρα πιο δίπλα από εδώ που είμαστε σήμερα, από την έκρηξη ενός προϊόντος που είναι στο σχεδιασμό να περνάει από αυτούς τους αγωγούς κάτω από τα πόδια μας. Εμείς λοιπόν το λέμε ξεκάθαρα. Οι γειτονιές μας δεν είναι τσιφλίκι των ομήλων. Η ζωή μας δεν είναι μία στατιστική. Σε αυτούς τους σχεδιασμούς και γενικότερα στην εχθρική για μας πολιτική θα μας βρείτε μαζικά απέναντι, γιατί οι λεγόμενοι από εσάς πίσω αυλή της Αττικής είναι το δικό μας σπίτι. Ευχαριστώ. Τσοκάνης Χρήστος, Πρόεδρος Ένωσης Βιοτεχνών Εμπόρων και Επαγγελματιών Αστροπύργου και βουλευτής του ΚΚΕ στη Δυτική Αττική. Καλησπέρα σε όλους και όλες και κυρίως σε αυτούς που μας ακούνε και μας έχουν εμπιστευτεί να μεταφέρουμε τις αγωνίες, την απελπισία και την οργή τους με την πρώτη ευκαιρία όπου βρεθούμε. Απευθυνόμαστε και στη διοίκηση της περιφέρειας. Καλώς ήρθατε στο Auschwitz της Δυτικής Αττικής, που ο κόσμος καθημερινά αναπνέει δηλητήριο από τη χωματερή, από τις βιομηχανίες, από τα δηληστήρια, από τα τσιμεντάδικα, από τα σκραπατζίδικα, με λίγα λόγια, από τα αποτελέσματα της άναρχης καπιταλιστικής ανάπτυξης για λίγους σε βάρος των πολλών. Καλώς ήρθατε στην πύλη της κολάσεως της Δυτικής Αττικής, όπου κι εγώ είμαστε το καλοκαίρι, φτάνοντας η φωτιά δίπλα στο μοναδικό νοσοκομείο θριάσιο που έχουμε, δίπλα στα σπίτια μας, δίπλα σε αποθήκες με εκρηκτικό υλικό, δίπλα στα δηληστήρια πριν 2 χρόνια όπου κι εγώ ήταν ο ΑΔΜΙΕ, δίπλα στα σχολιά και στους χώρους άθλησης. Καλώς ήρθατε στην πόλη των ζωντανών νεκρών, όπου οι καρκίνοι, οι δερματοπάθειες, οι πνευμονοπάθειες, τα αυτοάνοσα νοσήματα δίνουν και παίρνουν, έχοντας φυτρώσει για τα καλά μέσα στα σπίτια μας, μέσα στις οικογένειες και στις καρδιές μας. Και όλα αυτά σε μια πόλη ανοχήρωτη για τους πολλούς, αλλά πολύ καλά οργανωμένη και οχυρωμένη για τους λίγους. Κέντρα υγείας δεν υπάρχουν, όχι μόνο στον Ασπρόπυργο, αλλά και την υπόλοιπη Δυτική Αττική, που να λειτουργούν σύμφωνα με τις ανάγκες, τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα και μιας περιοχής που ζει, εργάζεται, δουλεύει, σπουδάζει μέσα σε βιομηχανικό πάρκο που παράγεται ο περισσότερος πλούτος για τους λίγους στην πατρίδα μας. Σε μια περιοχή όπου τα σχολιά είναι υποβαθμισμένα, κάνοντας μάθημα σε κοντέινερ, στάζοντας και πλημμυρίζοντας οι αίθουσες των μαθητών που την προηγούμενη εβδομάδα ήταν σε κινητοποίηση. 300 μαθητές πηγαίναν στο Λύκειο Ασπροπύργου το 1989 όταν ήμουν μαθητής και στον ίδιο χώρο σήμερα πηγαίνουν 570. Και αν γυρίσει κάποιος και δει γιατί λάθος, κύριε Χαρδαλιά, με το επιτελείο σας, λάθος κάναν και σας φέρανε να σας ξεναγήσουν χωρίς να δείτε πραγματικά πώς ζει, πώς αναπνέει, πώς δουλεύει, πώς αντιμετωπίζει τις δυσκολίες καθημερινότητας ο λαός μας. Γιατί σήμερα δεν είναι η ώρα ούτε για χαιρετίσματα, ούτε για χαριετίσματα, ούτε για σαλιαρίσματα. Είναι η ώρα να μιλήσουμε για τα προβλήματα που ταλανίζουν το λαό του Ασπροπύργου, της Δυτικής Αττικής και του Θριασίου και που μπορούν να βρουν λύση μόνο όταν ο οργανωμένος λαός πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Και θέλετε εσείς και όλοι οι κυβερνώντες, πολύ καλά το βάλατε, να βάλουμε τα ερωτήματα για να μας απαντηθούν. Εδώ ολόκληρη κυβέρνηση. 4 μήνες έχουμε ρωτήσει για τη χωματερή και δεν έχει απαντήσει. 3 μήνες έχουμε ρωτήσει για τα σχολιά της Δυτικής Αττικής και δεν έχει απαντήσει. Ρωτήσαμε για τα ρέματα, ρωτήσαμε για τις πλημμύρες, ρωτήσαμε για τα ποτάμια που χύνονται τοξικά απόβλητα χωρίς να τους ελέγχουν οι βιομηχανίες και δηλώσαν αναρμοδιότητα ο Υπουργός ο κύριος Κικίλιας. Ρωτάμε και απάντηση δεν παίρνουμε. Και δεν παίρνουμε απάντηση ακριβώς γιατί γνωρίζουμε καλά ότι όλα τα επιτελεία της κυβέρνησης και της περιφέρειας
δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να εξασφαλίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για να πλουτίζουν οι λίγοι και να φτωχαίνουν οι πολλοί. Εδώ στον Ασπρόπυργο όμως υπάρχουν άνθρωποι που παλεύουν την καθημερινότητα να τα βγάλουν πέρα, που αντιμετωπίζουν τις εταιρείες ενέργειας να πλουτίζουν και να γεμίζουν τα θησαυροφυλάκια τους και να παιδεύονται να ανάψουν το air condition ή να βάλουν πετρέλαιο στο σπίτι τους. Βλέπουν τις εταιρείες των μεταφορών και των logistic να επεκτείνονται η μία μετά την άλλη και να περιορίζονται οι ελεύθεροι χώροι, κινδυνεύοντας μέσα σε αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο που μοιάζει με ρώσικη ρουλέτα να μετακινηθούν από τη μια γειτονιά στην άλλη. Και προσέξτε τι ηρωνία. Από τις περιοδίες μας είδαμε μέχρι και εργοστάσιο από τη μια πλευρά του δρόμου και την άλλη να επικοινωνεί υπόγεια για να μεταφέρει γρήγορα και με τα ασφάλεια τα εμπορεύματά του. Δεν θα κατονομάσω αυτή τη στιγμή. Και δεν έχουμε ούτε μία υπόγεια διάβαση για μαθητές, για εργάτες, για όλους αυτούς που έρχονται και αφήνουν το αίμα, τον υδρότα και την υγεία τους στην περιοχή μας. Οι υπηρεσίες ελέγχου το μόνο που κάνουν είναι να κυνηγάνε τα μικρομάγαζα, να τους λένε θα πληρώσεις που έπρεπε να τα επιδοτούν στον Ασπρόπυργο τα μικρομάγαζα και τους επαγγελματίες, να πληρώσεις ανταποδοτικά τέλη, τέλη παρεπιδημούντων, να τους βάζουν φόρους, πρόστιμα για τα βιβλία καπνού, βιβλία καπνού στον Ασπρόπυργο της ντρίπασης, της μόλυσης, που περιμένουμε ακόμα περιφέρεια, κυβέρνηση και ειδικούς να βγάλουν τα πορίσματα και τα αποτελέσματα για την περιβαλλοντική μελέτη. Τρέμουν να τα βγάλουν. Εμείς όμως δεν υπάρχει να αφήσουμε, και σας τρώω λίγο παραπάνω από τον χρόνο, κανέναν σε χλωρό κλαρί. Και σήμερα ο λαός του Ασπρόπυργου έχει προγραμματίσει τη Δυτικής Αττικής συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχείου για να εκφράσει αυτή την οργή και την αγανάκτησή του. Σας φέρανε στον Ασπρόπυργο, αλλά είδατε και μόνοι σας ότι ο Ασπρόπυργος είναι δεύτερη μέρα, το 1/3 σχεδόν χωρίς ρεύμα, ούτως ώστε πολλοί να μην μπορούν να ανάψουν ούτε τη θέρμαση, ούτε τα φώτα σε ένα σχολείο. Σας φέραν στον Ασπρόπυργο, αλλά δεν σας είπανε ότι αυτή τη στιγμή προετοιμάζουν για τις ανάγκες των ΕΛΠΕ και όχι των κατοίκων τη μεταφορά και τη δημιουργία της παλιάς γραμμής του τρένου από τα Λιώσα μέχρι τα Μέγαρα. Αλήθεια, θα εμπιστευτούμε εμείς την κυβέρνηση και την περιφέρεια που είμαστε χωρίς ρεύμα αρκετές μέρες χειμώνα, καλοκαίρι, για να κάνει τι, να βάλει ή να μετακινείται το τρένο πάνω από αγωγούς αερίου, νάφθας, κυροζίνης, βενζίνης και πετρελαίου και από μελέτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Καπιταλιστικό κράτος είναι, δικό σας που το λατρεύετε, λέει ότι από τις δονήσεις των τρένων προκαλούνται ρήγματα στους αγωγούς μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Να μην τολμήσει, και ολοκληρώνω, να μην τολμήσει, και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας, να μην τολμήσει λοιπόν κανείς να ξεκινήσει ένα τέτοιο έργο. Ή θα ανεχτούμε να περνάει το τρένο και να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο, υπέργεια, όχι, η γέφυρα θα γίνει ή η υπόγεια θα περνάει το τρένο για να μετακινούνται φτηνά ή και δωρεάν φοιτητές εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς τους. Εμείς σε όλους αυτούς που απευθυνόμαστε τους λέμε ότι όσο υπάρχουν σύλλογοι, όσο υπάρχουν σωματεία, να μην φοβούνται, αλλά να οργανώνονται, να συσπυρώνονται και να σηκώνουν ψηλά το ανάστημά τους, γιατί μπορούν σε τον τόπο μας να ξημερίσουν καλύτερες μέρες και μπορεί ο λαός μας να γίνει πραγματικός νοικοκύρης στο γιος του. Να είστε καλά. Θα προσέλθει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων Κινέτας, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Χοροζάνης Αντώνης, εκπρόσωπο την Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Κινέτας, και η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Κινέτας πήρε αυτή την πρωτοβουλία να μαζέψει 813 υπογραφές, κατατίθοντας πριν από 10 μέρες στην ΕΙΔΑΠ για να διαμαρτυρηθεί μέσα από την αγανάκτησή της, διότι το ιστορικό του νερού, οι κύριοι αντιπεριφερειάρχες είναι εδώ, ο κύριος αντιπεριφερειάρχης είναι εδώ, όμως γνωρίζουν πολύ καλά ότι το κράτος, η περιφέρεια και ο Δήμος αδιαφορούν πλήρως για μια περιοχή που πράγματι είχε μία πυρκαγιά ολικής περίπου καταστροφής, δύο πλημμύρες με μεγάλες καταστροφές και οι υποδομές βρίσκονται στον αέρα, εκτός κάποιων έργων αποσπασματικών που μπορεί να δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα.
πρώτο έργο, κύριε της Περιφέρειας, έγινε από την Ολυμπία Οδό για να γλιτώσει το δρόμο για να μην έχει εμπόδιο στην ίσπραξη των διοδίων. Αυτό ήταν το πρώτο έργο, το οποίο, εάν μείνει όπως είναι, θα καταστρέψει το κάτω μέρος της Κινέτας με μια πλημμύρα. Και επειδή θεωρούμε σε προτεραιότητα μερικά πράγματα που έχουν μια σχέση με την περιοχή που κατοικούμε, όπως από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, όλη η Δυτική Αττική, όπου οι λίγοι καρπώνονται το πλούτο και οι πολλοί μένουν στο φτύσιμο, έχω να πω, νερό, ιατρείο, σχολείο, αντιπλημμυρικά έργα, δρόμοι, όλα είναι στον αέρα. Αλλά το πιο ουσιαστικό είναι το νερό. Κύριοι της Αττικής, γνωρίζετε που είναι η Κινέτα. Είναι 55 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, όπου κατοικούν 2.000 κάτοικοι περίπου και 15.000 τους θερινούς μήνες. Ναι, βεβαίως, θα τελειώσω. Σε αυτό το χώρο δεν υπάρχει νερό, κύριοι. Δεν υπάρχει νερό, το καταλαβαίνετε. Αν το νιώθουμε αυτό, αν υπάρχει, δεν υπάρχει, ελάτε μια βόλτα να σας φιλοξενήσουμε. Τι έχει συμβεί? Αναγκαστήκαμε με 813 υπογραφές να πάμε στην ΕΙΔΑΠ. Γιατί? Για να μας πει επίσημα πού είναι η εξέλιξη του έργου. Πριν από 6 χρόνια ανακοινώθηκε ότι θα έρθει επιτέλους στο νερό. Πριν από 4 χρόνια ξεκίνησε το έργο του αγωγού του τροφοδοτικού από τα Μέγαρα στην Κινέτα. Που έχει μείνει? Έχει μείνει με 6 χιλιόμετρα υπόλοιπο του έργου, διότι ο εργολάβος το εγκατέλειψε και ο εργολάβος δεν έχει πληρώσει τίποτα. Είναι σε άλλα έργα του Δημοσίου, κύριοι της Περιφέρειας. Και για το εσωτερικό δίκτυο, προσέξτε να δείτε, που είναι 100 χιλιόμετρα, δεν υπάρχουν ακόμη χρήματα από πουθενά. Και η μελέτη ακόμα δεν έχει εγκριθεί. Σας τα λέω έτσι με λεπτομέρεια, για να καταλάβετε, κύριοι της Περιφέρειας, ότι όπως τα προβλήματα της Δυτικής Αττικής για τους πολλούς είναι καρκίνος, για τους λίγους όμως είναι πλούτος. Έτσι ακριβώς είναι και στην Κινέτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα σας καταθέσουμε και ένα υπόμνημα για όλα τα προβλήματα. Και πρέπει να πω τελευταία, κύριε Περιφερειάρχα, πρώην Αντιπεριφερειάρχα, πράγματι θεωρώ ότι πολύ καλά κάνατε και μπήκατε μπροστά να πάει το νερό στη βιομηχανική περιοχή της των Μεγάρων. Θα θέλαμε η Περιφέρεια να μπει μπροστά και να έρθει και το νερό στην Κινέτα. Ευχαριστούμε. Ειδική γραμματέας Ένωσης Γονέων Κοινωνών Αναλυσιών και Φιλής. Ζητήσαμε ως Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Αναλυσιών και Φιλής να παραδειγματευτούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σήμερα, μιας και συνεδριάζεται στη γειτονιά μας, για να σας εκθέσουμε μερικά φλέγοντα ζητήματα που καταδικάζουν μαθητές και γονείς στην υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας σε όλες τις εκφάνσεις της. Πρώτον, συνεχίζεται η λειτουργία της χωματερής για πάνω από 60 χρόνια στο Δήμο Φιλής, με εγκληματικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και των εργαζομένων στην περιοχή, πόσο μάλλον των παιδιών μας. Και οι όρκοι και οι υποσχέσεις προηγούμενων περιφερειαρχών ότι η χωματερή θα κλείσει, αποτέλεσαν και αποτελούν κοροϊδία. Η χωματερή όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά επεκτείνεται και σχεδιάζονται τείχη και πανοσηκώματα 8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων σκουπιδιών, παράλληλα με σκέψεις για εργοστάσια καύσης. Αυτή η εγκληματική πολιτική σε βάρος της υγείας των παιδιών μας πρέπει να ανατραπεί. Είναι διαχρονικό αίτημα και απέτηση του γονεϊκού κινήματος της περιοχής μας το κλείσιμο του Χιτά Φιλής και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Δεύτερον, η κατάσταση των σχολικών μονάδων στο Δήμο μας είναι το λιγότερο πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών μας σε σχολική στέγη. Σχολεία τέρατα με υπερπληθώρα μαθητών, σχεδόν στο σύνολό τους και πάντως σε πολλές μονάδες πολύ πάνω από τον αρχικό σχεδιασμό τους, πρώτο δημοτικό, έκτο δημοτικό. Παραδείγματος χάρη το δεύτερο γυμνάσιο, που ο αρχικός σχεδιασμός του ήταν για 250 μαθητές, λειτουργεί ήδη με 380.
Με τις πολιτικές που ακολουθούν διαχρονικά οι αρμόδιοι φορείς, και ένας από αυτούς είναι η περιφέρεια, προβάλλουν σαν λύσεις τις προκατέθουσες, προκάτ στα προάβλια του 6ου Δημοτικού, του 4ου Δημοτικού, του 2ου Νηπιαγωγείου και πάει λέγοντας. Την κατάργηση σε πολλά σχολεία των αιθουσών εκδηλώσεων και μετατροπή τους σε τάξεις 6ο Δημοτικό, 4ο Δημοτικό, 1ο Δημοτικό, γυμνάσιο, πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο, στο κεντρικό συγκρότημα των σχολείων, 4 σχολείων που φοιτούν πάνω από 1000 μαθητές, δεν υπάρχει ούτε μία αίθουσα εκδηλώσεων. Προβάλλουν επίσης τάξεις που λειτουργούν σαν λύσεις, τάξεις που λειτουργούν δίπλα σε καυστήρα, σε ημιυπόγειες αίθουσες, 8ο νηπιαγωγείο, 10ο νηπιαγωγείο, χωρίς επαρκή εξαερισμό. Παιδικοί σταθμοί που λειτουργούν τμήματά τους στο υπόγειο, παιδικός σταθμός Λίμνης. Σχολεία ολόκληρα αποκλειστικά προκάτ, 10ο δημοτικό, 11ο δημοτικό, 11ο νηπιαγωγείο. Λειτουργία σχολείου σε ακατάλληλο κτίριο, όπως αυτό του τρίτου ΓΕΛ, που έχει αναγερθεί το 1974 για βιοτεχνία και όχι για σχολείο που να φιλοξενεί μαθητές. Υπάρχει πλήρη απουσία ολοκληρωμένων μελετών για τις σχολικές μονάδες που απαιτούνται για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών στη σχολική στέγη. Στον προϋπολογισμό της περιφέρειας δεν υπάρχει ούτε ένα κονδύλι για ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. Απαιτούμε ολοκληρωμένες μελέτες και γενναία χρηματοδότηση για σύγχρονες λύσεις στο ζήτημα της σχολικής στέγης. Ανέγερση σύγχρονων σχολικών μονάδων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Να γίνει δευτεροβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος σε όλα τα σχολεία της περιοχής μας, καθώς ο Δήμος μας βρίσκεται στη σεισμογενή ζώνη. Να προχωρήσουν άμεσα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή μας μετά και τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Ο κίνδυνος πλημμυρών είναι τεράστιος και αναγνωρισμένος από όλους. Να γίνει άμεσα πλήρη στελέχωση του κέντρου υγείας με όλες τις ειδικότητες, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού, 24ωρη λειτουργία, σύνδεση με τα σχολεία της περιοχής και παροχή πρώτων βοηθειών. Αναβάθμιση του συγκοινωνιακού δικτύου, δωρεάν μετακίνηση των μαθητών από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ιδιαίτερη πύκνωση των δρομολογίων από και προς τα σχολεία τις ώρες αιχμής. Να πάρθουν μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των σχολικών μονάδων, πρόσληψη μόνιμων σχολικών φυλάκων σε 24ωρη βάση με επαρκή φωτισμό και άλλα απαραίτητα μέτρα. Οι σχολικές μονάδες μας να γίνουν τώρα και τα απογεύματα κέντρα πολιτισμού και αθλητισμού με ελεύθερη είσοδο. Αθλητικοί χώροι. Γιατί τα παιδιά μας και οι μαθητές της περιοχής μας έχουν δικαίωμα στην άθληση. Στο κλειστό γυμναστήριο της Δροσούπολης, όταν βρέχει, μπάζουν νερά και τα νερά συγκεντρώνονται σε κουβάδες εν έτη 2024. Στο κλειστό του Αγίου Νικολάου έχει ανάλογο θέμα με το τμήμα της οροφής του. Σε άλλη συνοικία, στη Ζωφριά, αθλητικά σωματεία δεν έχουν πρόσβαση στο κλειστό γυμναστήριο. Το κολυμπητήριο της πόλης είναι με βλάβη εδώ και 2 μήνες και δεν λειτουργεί. Παιδιά, μαθητές μας αναγκάζονται να πηγαίνουν είτε στο Χαϊδάρι είτε στην Πετρούπολη. Στη Φυλή, Χασιά, δεν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο. Να αυξηθεί ο αριθμός των καθαριστριών που συνεχώς μειώνεται σε όλες τις σχολικές μονάδες, στα ήδη υπεράριθμα σχολεία μας, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να προσληφθούν κοινωνικοί λειτουργοί στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και να καλύπτονται όλα τα σχολεία και όλες τις ανάγκες της περιοχής. Το γονεϊκό κίνημα της περιοχής μας παλεύει να δοθούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα και δεν θα κάνει πίσω παρά μόνο όταν εξασφαλιστούν οι απαραίτητες υποδομές για τα παιδιά μας. Καλησπέρα. Χατζάρας Λάμπρος, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου Μετάλλου. Καλησπέρα. Χρειάζεται σήμερα εδώ στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου να πάρουμε το λόγο οι εργαζόμενοι, τα σωματεία της Δυτικής Αττικής, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των εργαζομένων, των χιλιάδων εργαζομένων εδώ που ζουν και δουλεύουν στη Δυτική Αττική, για να μεταφέρουμε στα αλήθεια τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων. Γιατί εμείς είμαστε κάθε μέρα πλάι τους, με τους χιλιάδες συναδέλφους μας, μέσα στα εργοστάσια, δίπλα τους, στις αποθήκες, στους άλλους χώρους δουλειάς. Κάθε μέρα μαζί αναπνέουμε τον καθαρό αέρα του χυτά και των δηληστηρίων. Και μαζί σε κάθε βροχή και σε κάθε χιονιά αναρωτιόμαστε αν θα πνιγούμε, αν άλλαξε κάτι από τον προηγούμενο. Και δεν άλλαξε. Για μας λοιπόν δεν είναι προπαγανδιστικό τσιτάτο το ότι είμαστε κοντά στα προβλήματα των περιοχών, όπως είναι για το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε χρόνια διαμορφωμένα αιτήματα, βγαλμένα από τις ανάγκες του λαού της περιοχής, που χρόνια αγνοούνται από την περιφέρεια. Και ο λόγος, φυσικά, είναι ότι η περιφέρεια αυτό το ρόλο έχει αναλάβει να στηρίξει, να εξειδικεύσει,
πρωτοβουλίες που αφορούν την ανάπτυξη των κερδών των λίγων σε βάρος των αναγκών των πολλών. Ήδη μόνο τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί για τους τομείς της πολιτικής προστασίας αρκούν για να αποδείξουν του λόγου το αληθές. Όμως η περιφέρεια έχει πάρει και θέση απέναντι στους εργαζόμενους, στηρίζοντας και το χτύπημα των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Αυτό είναι επί της ουσίας η στήριξη της περιφέρειας στο σχέδιο επανεκκίνησης των ναυπηγείων Ελευσίνας. Είναι στήριξη στη διαμόρφωση μιας ειδικής οικονομικής ζώνης με φθηνό εργατικό δυναμικό που κοστίζει 2 ευρώ την ώρα στον επενδυτή, με καταστρατήγηση των όρων της συλλογικής σύμβασης εργασίας του χώρου, με εντατικοποίηση και καταστρατήγηση ακόμα και των πιο στοιχειώδων όρων της εργατικής νομοθεσίας, όπως είναι η υποχρέωση των εργοδοτών να καταβάλουν δώρο, επίδομα άδειας και τα υπόλοιπα. Αυτή τη στήριξη εννοούσαν πέρσι τα στελέχη της περιφέρειας όταν τόνιζαν ότι θα εργαστούν με όλες τις δυνάμεις, προκειμένου η χώρα, η οποία έχει μεγαλύτερο στόλο στην εμπορική ναυτιλία παγκοσμίως, να εξασφαλίσει επάρκεια σε όσον αφορά την ναυπηγική μας βιομηχανία. Δηλαδή εννοούσαν φθηνά χέρια για την ναυπήγηση, κίνδυνη και εμπλοκή για τους εργαζόμενους. Σε αυτά καμάρωνε πέρσι τον Ιούλιο η περιφέρεια ότι είναι σύμμαχος. Προκλητικά μάλιστα σε επίσκεψη που έγινε 2 μέρες μετά το θάνατο εργαζόμενου στα ναυπηγεία, που δούλευε στο λιοπύρι υπερορίες για να τα βγάλει πέρα. Τέτοια είναι η ανάπτυξη που εννοείται όταν συζητάτε. Μάλιστα χτίζοντας και το μέλλον για τη νέα στρατιά φθηνών εργαζομένων στα ναυπηγεία κατά παραγγελία της ΩΝΕΞ, με τη δημιουργία σχολής εργατών γενικών καθηκόντων στην ΕΠΑΣ της Ελευσίνας. Αυτά τα σχέδια κάνετε. Άρα σας λέμε ότι την έχουμε δοκιμάσει λοιπόν την ανάπτυξη για όλους που έχετε κάνει σημαία. Η σημερινή φιέστα είναι πρόκληση για εμάς. Ξέρουμε ότι σύμμαχός μας είναι η αυτοαποσχολούμενη της περιοχής. Συνολικά, ο λαός που ζει και εργάζεται στη Δυτική Αττική, η νέα γενιά και όσοι πλήττονται το ίδιο από την ανάπτυξή σας. Με αυτούς θα δώσουμε τους αγώνες απέναντι στην εγκληματική πολιτική που τσακίζει τη Δυτική Αττική, μαζί με τους χιλιάδες εργαζόμενους της περιοχής, για να υπογραφτούν τώρα συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, που θα καλύπτουν και θα απαντούν πραγματικά στη μεγάλη ακρίβεια. Με όλους αυτούς θα δώσουμε την πρώτη μας απάντηση στην κυβερνητική πολιτική στην απεργία στις 28 του Φλεβάρι. Είστε νεόχουστα. Υπάρχει ένα εξαιρετικό μπλε κλειστό γυμναστήριο που θα μπορούσε να μας στεγάσει όλους και να μας χωρέσει. Φυσικά δεν μπορούσα να το κάνετε εκεί, γιατί είναι κατεστραμμένο ολοκληρωτικά, βανδαλισμένο, όπως και οτιδήποτε άλλο μπορεί να δει κάποιος το περάσει από το νεόχτιστα. Σαν πρώτο αίτημα που θα σας βάζαμε, σαν σύλλογος, είναι το 1/10 από τη φρουρά σας που βλέπουμε σήμερα εδώ, προς τιμή των εργαζομένων ανθρώπων, να το διαθέσετε αποκλειστικά για τα νεόχτιστα, μήπως και γλιτώσουμε κανένα ακόμα περιστατικό κατά ζωής, σωματικής ακαιρεότητας, κατά περιουσίας. Τα νεόχτιστα είναι η συνοικία που είναι ακριβώς πίσω από τα δηληστήρια. Και είμαι εδώ για να σας εκθέσω τον δεκάλογο των νεοχτίστων. Τα δηληστήρια εκπέμπουν καθημερινά οσμές, οσμή γκαζιού. Όλοι οι κάτοικοι αναγκαζόμαστε να την ανεχόμαστε, να κινδυνεύουμε από αυτή τη ρήπανση την ανεξέλεγκτη. Μαύροι καπνοί να φτάνουν μέχρι τα μπαλκόνια μας, μέχρι μέσα στα σπίτια, εάν κάνεις το λάθος και ξεχάσεις το παράθυρο ανοιχτό. Τοξικές ουσίες. Μολυσμένη θάλασσα. Αυτή είναι η εικόνα γύρω από τα δηληστήρια. Η υποτιθέμενη ανάπτυξη που τα δηληστήρια φέρανε ήταν να σκοτώνουν κάθε μέρα λίγο-λίγο όσους μένουν γύρω-γύρω. Είστε καλοδεχούμενοι στο σπίτι του πατέρα μου. Είναι το πρώτο σπίτι μεσοτυχία με τη μάντρα των δηληστηρίων. Οποτεδήποτε θέλετε, μπορείτε να έρθετε να διανυκτερεύσετε ένα βράδυ. Το πρωί θα σηκωθείτε με πονοκέφαλο φυσικά από τον γκάζι και τη ρήπανση. Θέμα 2. Αδμιέ. Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021 γίνεται ατύχημα έκρηξη στον Αδμιέ, μένει όλη η Αθήνα χωρίς ρεύμα. 17 κάτοικοι με εμένα πρώτον, με την ιδιότητα του δικηγόρου, υποβάλλουμε μήνυση και πολιτική αγωγή τότε για αυτό το συμβάν. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδικαστεί. Κληθήκαμε μόνο να καταθέσουμε προανακριτικά στην πυροσβεστική. Πώς επιβραβεύτηκε ο Αδμιέ? Πήρε, για όνομα του Θεού, πώς κατάφερε και πήρε, άδεια να κάνει επέκταση. Θα συντομεύσω τα υπόλοιπα. Άδεια να κάνει επέκταση. Έχει απαλωτριώσει μια έκταση πλησίων με τις γραμμές του τρένου, μεσοτυχία με τα δηληστήρια. Ξέχασε φυσικά να διώξει τους κατοίκους δίπλα από εκεί που θα εγκαταστήσει τεράστιους πυλώνες που θα γεμίσουν τους κατοίκους καρκίνο, χειρότερα από ό,τι έχουν πάθει σήμερα. Ποιος εγγυάται ότι δεν θα γίνει ατύχημα, κύριε Περιφερειάρχα? Ατύχημα έγινε το 21 και έχουμε 24 και δεν έχει βγει καν πόρισμα από εκεί. Δεν έχουμε μία απάντηση.
Δεν υπάρχουν έξοδοι διαφυγής από τα νεόχτιστα σε περίπτωση κινδύνου, σε περίπτωση ατυχήματος. Συνεχίζω για να μην σας τρώω το χρόνο με το θέμα 3. Ανήλικοι δράστες, παραβατικότητα, εγκληματικότητα. Το φωνάζουμε. Σε έχω καταθέσει και την προηγούμενη εβδομάδα έχετε πρωτόκολλο με περίπου 150 υπογραφές κατοίκων και περιοίκων. Δεν υπάρχει αστυνομία. Υποφέρουμε. Σε ληστεύουν, σε σκοτώνουν, παίρνεις το 100 και δεν έρχεται αν απαντήσεις στο τηλέφωνο. Δειγματοληπτικά από το δικό μου κινητό, έχω δώσει πολλές φορές τον αριθμό, δεν έρχεται κανείς. Ανεπαρκή μέσα μεταφορών, εγκλωβισμένη σε ένα φανάρι στα δηληστήρια που προκαλεί μποτιλιάρισμα μέχρι μέσα στην περιφερειακή Εγάλεο. Ο δρόμος στενεύει κοντά στα δηληστήρια, δεν σου επιτρέπει τη διαφυγή. Αν πράγματι κάποιος πάθει έμφραγμα, πώς θα φύγει, θα μπει στο αντίθετο ρεύμα, με κίνδυνο τη ζωή σου. Έλλειψη πολεοδομικού σχεδίου. Εάν είναι ποτέ δυνατόν να παίρνει έγκριση ο ΑΔΜΙΕ για να κάνει επέκταση και τα σπίτια που είναι εκεί πέρα γύρω να μην έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνη ζώνη και να αναγκαστούν να φύγουν. Να φύγουν γιατί, για να προστατευτούν. Σχετική ερώτηση στη Βουλή, τι απάντησε ο Υφυπουργός. Δεν πήραμε, λέει, κανένα αίτημα από τους κατοίκους για να φύγουν. Και η κρατική μέρημνα που ήταν. Ποιος σχεδιάζει αυτά τα μεγάλα πολεοδομικά έργα. Ποιος δίνει έγκριση στον ΑΔΜΙΕ να κάνει επέκταση, στα δηληστήρια να κάνουν επέκταση, αποθήκες γκαζιού, πάρκινγκ βιτιοφόρων με καύσιμα, υγραέριο, LPG, μεσοτυχία με σπίτια. Μόλυνση από χυτά. Τι θα γίνει επιτέλους με το χυτά. Ο χυτά έπρεπε να έχει κλείσει, το ξέρετε πολύ καλά. Πόσα χρόνια θέλετε να τον κλείσετε και να δείτε τα επόμενα έργα. 4. Επιοικός. Αν μη τι άλλο, να ξεκινήσει επιτέλους αυτό το έργο. Όλα τα απορριμματοφόρα περνάνε μέσα από τα νεόχτιστα. Ζήτημα φλέγων στα νεόχτιστα. Παράγκες. Οι γνωστές σε όλες τις παράγκες. Κανείς από εσάς ή οι περισσότεροι δεν μένετε μεσοτυχία με παράγκες. Ελάτε εκεί να δείτε πώς ζουν άνθρωποι χωρίς αποχέτευση. 15 ανήλικα μέσα σε μία παράγκα. Πού είναι ο εισαγγελέας ανηλίκων. Ξέρετε πόσες καταγγελίες έχω κάνει εγώ προσωπικά. Ποτέ δεν ήρθε να μαζέψει αυτά τα ανήλικα για την προστασία των ίδιων των ανηλίκων. Να σωθούν για ένα καλύτερο αύριο. Ληστείες κατά μεσής του δρόμου. Δεν τολμάς να περάσει μετά τη δύση του ηλίου. Άνθρωποι δεν έρχονται στο σύλλογό μας να συμμετέχουν. Καλό, θέμα τα νεόχρηστα. Εποπτεύομαι τις αγγελίες ελληνίκων αυτό το θέμα. Είναι στο σχεδιασμό του συλλόγου να κινηθούμε με νομικές ενέργειες. Φυσικά δεν μπορείτε να μας σταματήσετε σε αυτό. Οι ευθύνες αυτές θα είναι, εννοείται, κατά παντός υπευθύνου. Και στα ζητήματα που άπτονται της περιφέρειας, θα μας βρείτε απέναντί σας. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ να προσέλθει ο εκπρόσωπος ή η εκπρόσωπος του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνος Τριάσιο. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για τη δυνατότητα να μιλήσουμε από κοντά, γιατί τα προηγούμενα 6 χρόνια... στα 400 αναλυτικά υπομνήματα που καταθέσαμε προς την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και στους Δήμους της περιοχής για την κατάσταση των μονάδων υγείας της Δυτικής Αττικής, δεν πήραμε καμία απολύτως απάντηση. Για να περιγράψει κανείς την κατάσταση στις μονάδες υγείας της Δυτικής Αττικής, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι περιοχή με τεράστια μόλυνση και κυριολεκτικά είμαστε εμείς που ζούμε και εργαζόμαστε κάτω από τα φυγάρα των ΕΛΠΕ, και αδυνατούμε να καλύψουμε ακόμα και τις ανάγκες για το ρεύμα και τη θέρμανση των σπιτιών μας, θα αρκούσε να αναφερθεί κανείς στο παράδειγμα του Ασπροπύργου, όπου το κέντρο υγείας εδώ, στην πόλη αυτή που μας φιλοξενεί σήμερα, έχει ελάχιστους γιατρούς, κλείνει στις 3 το μεσημέρι και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία περίθαλψη. Επιτρέψτε μου να πω, αν ομιγέννητο κάποιος από εμάς χρειαζόταν αυτή τη στιγμή γιατρό, στον Ασπρόπυργο δεν θα έβρισκε. Θα έπρεπε να πάει στο κοντινότερο εφημερεύον νοσοκομείο. Δεν είναι το Θριάσιο σήμερα που εφημερεύει. Καταλαβαίνετε που θα φτάναμε. Κλειστό και τα Σαββατοκύριακα είναι το κέντρο υγείας, σε μια περιοχή που είναι κυριολεκτικά δίπλα σε ένα μεγάλο και ένα μικρό δηληστήριο, δίπλα σε εκατοντάδες βιομηχανίες με επικίνδυνες δραστηριότητες, όπου τα βιομηχανικά ατυχήματα είναι κυριολεκτικά, τα εργατικά ατυχήματα είναι κυριολεκτικά καθημερινά, οι πυρκαγιές και οι εκρήξεις στα εργοστάσια είναι εβδομαδιαίο ή δεκαπενθήμερο φαινόμενο. Παρόμοια είναι η κατάσταση και στα υπόλοιπα κέντρα υγείας της Δυτικής Αττικής, ενώ ακόμα χειρότερη είναι στη Μάνδρα, που δεν υπάρχει καμία δημόσια μονάδα υγείας, στη Νέα Πέραμο και στην Κινέτα. Όσον αφορά για το Θριάσιο νοσοκομείο, που είναι το μοναδικό νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής, αρκεί να πούμε το εξής για να καταλάβετε τι αντιμετωπίζει ο λαός της περιοχής, ότι λόγω των τεράστιων ελλείψεων προσωπικού λειτουργούν μόνο 6 από τις 13 χειρουργικές αίθουσες, με αποτέλεσμα 1.400 συμπολίτες μας,
που έχουν ανάγκη χειρουργικής επέμβασης είναι σε πολύμινη λίστα αναμονής. Και φυσικά δεν αποτελεί λύση αυτό που με περίσσιο θράστος και κοινικότητα ανακοίνωσε προχθές ο Υπουργός Υγείας: όποιος έχει λεφτά θα χειρουργείται, οι υπόλοιποι ας περιμένουν στη λίστα αναμονής. Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στο σύστημα που ζούμε η υγεία δεν αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό δικαίωμα. Είναι ατομική ευθύνη για τις λαϊκές οικογένειες. Όποιος πληρώνει χειρουργείται, όποιος δεν πληρώνει παραμένει και ένα χρόνο στη λίστα αναμονής, γιατί αυτή είναι η κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία, ή ψάχνει να βρω να δει γιατρό το απόγευμα στον Ασπρόπυργο ή στη Μάνδρα. Και από την άλλη, πεδίο τεράστιας κυκλοφορίας, κερδοφορίας, επιτρέψτε μου, για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη για το ρόλο ούτε της περιφερειακής διοίκησης, ούτε των δημοτικών αρχών. Και επιτρέψτε μου να πω ένα παράδειγμα. Στο Θριάσιο νοσοκομείο και συνολικά στη Δυτική Αττική δεν υπάρχει κανένας δημόσιος μαγνητικός τομογράφος. Δεν υπάρχει ούτε ψηφιακός μαστογράφος για τις δεκάδες χιλιάδες γυναίκες της Δυτικής Αττικής. Η μόνη δράση στην οποία προχωράει η περιφέρεια και η Δήμη της περιοχής είναι την ημέρα που είναι αφιερωμένη στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού να φωτίζουν ροζ το κέντρο εκαυμάτων. Απευθυνθήκαμε επανειλημμένα σε σωματείο μαζί με τους συλλόγους γυναικών της περιοχής και στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής και σε δήμους της περιοχής να στηρίξουν το αίτημά μας έστω για εξοπλισμό του Θριασίου νοσοκομείου με ένα ψηφιακό μαστογράφο, ξαναλέω, για τον προληπτικό έλεγχο δεκάδων χιλιάδων γυναικών. Εισπράξαμε μπόλικη κατανόηση και ακόμα περισσότερες υποσχέσεις, που έμειναν όμως υποσχέσεις, την ίδια στιγμή που το ένα μετά το άλλο τα ιδιωτικά μαγαζιά με ψηφιακούς μαστογράφους και μαγνητικούς τομογράφους αναπτύσσονται στην περιοχή. Όπως είπα, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη και καμία αυταπάτη ούτε για το ρόλο της περιφερειακής διοίκησης, ούτε για των τοπικών αρχών. Έχουμε εμπιστοσύνη μόνο στη δύναμη των ίδιων των εργαζομένων, των ίδιων των λαϊκών οικογενειών να παλεύουν. Γι' αυτό και από το βήμα αυτό καλούμε όλους τους εργαζόμενους και κατοίκους της περιοχής στο σημερινό συλλαλητήριο στις 6.30 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου Ασπροπυρού. Καλησπέρα. Χαλκιώτη Δημοφίλη ονομάζομαι, εκ μέρους του Συλλόγου Γυναικών Άνω Ιωσίων. Ο Σύλλογος Γυναικών Άνω Ιωσίων μαζί με δεκάδες άλλα σωματεία και φορείς της Δυτικής Αττικής δίνουμε ένα μεγάλο και μαζικό αγώνα ενάντια στο διαχρονικό έγκλημα, το έσχος του Χιτά Φυλής, που εδώ και δεκαετίες μολύνει την περιοχή και αποτελεί διαρκή και σοβαρή απειλή για την υγεία και την ίδια μας τη ζωή. Είναι πλέον γνωστό ότι από τις ρηπογόνες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιοχή, στον πληθυσμό της Δυτικής Αττικής καταγράφεται τα τελευταία χρόνια αύξηση κατά 30% των νεοπλασιών σε σχέση με τους κατοίκους στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Η υγεία και η ποιότητα της ζωής του λαού της περιοχής μας δεν μπαζαρεύεται. Μάλιστα, το έγκλημα συνεχίζεται με τη διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και περιφερειακών αρχών, που δήθεν όλο κλείνουν το Χιτά και τελικά όλο το επεκτείνουν, συνεχίζοντας την πολιτική εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των αποβλήτων με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πληρώνει ο λαός με χαράτσια, με καρκίνο και άλλες επιπτώσεις στην υγεία του, με καταστροφή του περιβάλλοντος. Απόδειξη του εγκλήματος είναι η επιμονή να κρατιέται διπλοκλειδωμένη η επιδημιολογική έρευνα για τις επιπτώσεις της ΟΕΔΑ στην υγεία των λαϊκών στρωμάτων της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα του Θριασίου. Απαιτούμε αυτή η έρευνα να δει επιτέλους το φως της δημοσιότητας, να αποκαλυφθούν τα αποτελέσματά της, να πάψει η κοροϊδία στο λαό της περιοχής. Δεν ξεχνάμε πως το 2019, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, η παρατάξη τότε του κύριου Πατούλη, της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή της κυρίας Δούρου, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με τον κύριο Τζίμερο, επικύρωσαν με την ψήφο του την απόφαση που είχε πάρει η διοίκηση του ΕΣΤΝΑ για να προχωρήσει και να δημιουργηθεί νέα τεράστια χωμοτερή στη Φυλή, κοντά στον οικισμό Γεννηματά 2, περίπου 300 στρεμάτων, όπου θα θαυτούν τουλάχιστον 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα σκουπιδιών. Δεν κρύβεται λοιπόν η ουσιαστική συμφωνία που υπάρχει στην πολιτική εμπαρευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων, στους σχεδιασμούς που καθορίζονται με βάση τις ανάγκες της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό και με τον Μπέζα στην Αττική το 2016, δηλαδή επί ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξε ο δρόμος προς την επικίνδυνη για το περιβάλλον και την υγεία του λαού καύση, στις τσιμεντοβιομηχανίες και γενικότερα, και ο ίδιος σχεδιασμός υιοθετείται με το νέο ΠΕΣΔΑ. Η διαχείριση των απορριμμάτων απαιτείται να έχει στο επίκεντρό της το σεβασμό στην υγεία, στο εισόδημα του λαού και στο περιβάλλον.
Η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του λαού είναι ασυμβίβαστη με την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, τα κέρδη των οποίων μπαίνουν εμπόδιο στο να αξιοποιηθούν το επιστημονικό δυναμικό, η επιστημονική γνώση και η ανάπτυξη της τεχνολογίας, ώστε να υπάρχει διαχείριση των απορριμμάτων με γνώμονα την υγεία του λαού και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο λαός της περιοχής έχει πείρα και θα συνεχίσει να παλεύει με στόχο να μπει εμπόδιο στους σχεδιασμούς για δημιουργία νέου χιτά στη Φυλή, να κλείσει οριστικά ο χιτά Φυλής, να αποκατασταθούν ο χώρος και η ευρύτερη περιοχή, να μετεγκατασταθεί σε ασφαλή θέση ο ποτεφρωτήρας, να δημοσιοποιηθεί η επιδημιολογική μελέτη χωρίς καθυστερήσεις, να μην προχωρήσει ο σχεδιασμός για καύση των απορριμμάτων. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, Περιφερειακή Συμβουλή. Στο κύριο Χάρης Κωστόπουλος. Χάρης Κωστόπουλος. Έτσι. Πολλής λόγος γίνεται ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα για την έκρηξη της εγκληματικότητας, παραβατικότητας, όπως ακούγεται να λένε. Φυσικά η εγκληματικότητα δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Έχει κοινωνικά αίτια που την τροφοδοτούν συχνά πυκνά. Η κυριότερη αιτία είναι η εντυνόμενη αντιλαϊκή πολιτική, όπου τα φαινόμενα αυτά θα πολλαπλασιάζονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς όσο συνεχίζει αυτή η πολιτική, διαχρονικά αλλά και σήμερα. Όσο μεγαλώνει λοιπόν η φτώχεια, η ανεργία, η υποαπασχόληση, η εξαφλίωση, τόσο θα οδηγούν στο περιθώριο χιλιάδες ανθρώπους, χιλιάδες νέους ανθρώπους που συνθλίβουν τα όνειρά τους στον κόσμο των ναρκωτικών. Γνωρίζουμε πολύ καλά, όπως και εσείς άλλωστε γνωρίζετε, ότι το ζήτημα της εγκληματικότητας παίζουν σημαντικό ρόλο και αντικειμενικά αποτελούν το έδαφος για τη δράση του δημοκρατικού μηχανισμού από διάφορες φασιστικές ομάδες που έχουν ανοιχτή διασύνδεση με αυτά τα κυκλώματα. Το εμπόριο ναρκωτικών, όπλων και ανθρώπων, η πορνεία, το λαθρεμπόριο γενικά, αποτελούν χρυσοφόρες επιχειρήσεις με μόνο κριτήριο φυσικά το κέρδος. Μιλάμε λοιπόν για οργανωμένο έγκλημα με λία υπέρογκα κέρδη που είναι πάνω από θρησκεία, από χρώμα δέρματος, τόπο καταγωγής των διαπλεκομένων σε εγκληματικές ενέργειες. Γι' αυτό και το θέμα της εγκληματικότητας δεν είναι ζήτημα μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, όπως ισχυρίζονται πάλι κάποιοι. Αν ήταν έτσι, θα είχε λυθεί τόσα χρόνια τώρα και θα είχε αντιμετωπιστεί. Τα μεγάλα αφεντικά που εκπροσωπούν τα μεγάλα συμφέροντα, που κερδίζουν αμύθιτα ποσά από αυτές τις δραστηριότητες, δεν βρίσκονται στα μέρη μας, δεν βρίσκονται στις γειτονιές μας. Ιδιαίτερα στην περιοχή μας, Ασπρόπυργο Φυλή και πιο δίπλα στο Μενίδη, ευρύτερα στη Δυτική Αττική, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερο οξυμένο. Η περιοχή μας είναι ο ορισμός της πλήρους υποβάθμισης περιβαλλοντολογικού χάους με τη λειτουργία της χωματερής, γετοποίησης, εξαθλίωσης και πλήρους εγκατάληψης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η μερική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας ανάγεται ή παραπέμπεται στην οριστή λύση των προβλημάτων που τη γεννούν. Αναφερόμαστε όμως στο κύριο, στις βασικές αιτίες, στο θερμοκήπιο δηλαδή, στο οποίο ανθεί η εγκληματικότητα και αν θέλουμε να χτυπηθεί στη ρίζα τους. Δυνατότητες για μέτρα πρόληψης υπάρχουν και είναι αναγκαία. Παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες από όλες τις κυβερνήσεις, περιφερειακές και δημοτικές αρχές, τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από μνημόνια συνεργασίας που έχουν υπογράψει όλοι οι δήμοι της περιοχής με την αστυνομία, από μέτρα μεγαλύτερης αστυνόμευσης, από μέτρα καταστολής, αν και αυτή ελέγχεται η καταστολή, γιατί αντί να είναι στραμμένη να προστατεύει το βιός, την ασφάλεια, την περιουσία του λαού, στρέφεται ενάντια στο λαό και στους αγώνες που κάνει. Παρά λοιπόν τα όποια μέτρα, τα έντονα προβλήματα, όποια μέτρα έχουν πάρθει μέχρι σήμερα, κύρια κατασταλτικά, τα προβλήματα είναι εδώ, είναι μπροστά μας και κάθε μέρα χειροτερεύει η κατάσταση. Τελειώνοντας, μέτρα πρόληψης που έχει άμεσα ανάγκη η περιοχή μας, που τα έχουμε καταθέσει. Κατασκευή σύγχρονων νέων σχολικών μονάδων σε όλες τις βαθμίδες για να αντιμετωπιστεί το τεράστιο πρόβλημα της σχολικής στέγης. Δημιουργία ελεύθερων χώρων. Δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι πρόσβαση σε αυτήν. Σας παρακαλώ, συντομεύετε, κύριε Κωστόπουλε. Ήδη έχετε περάσει τα 5-6 λεπτά. Τελειώνω. Μέτρα για την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής, κέντρα πρόληψης κατά των ναρκωτικών στην περιοχή μας. Δεν λειτουργεί κανένα. Και ένα που είναι στο Μενίδη είναι με 2 εργαζόμενους που λειτουργεί. Και τελειώνοντας, 26 Ιουνίου που θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο στο Μενίδη, είναι Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Τραγική ηρωνία, αλλά πάρτε μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ.